Η καρδιά της παθολογίας χτύπησε αυτό το Σαββατοκύριακο στο Ηράκλειο με αφορμή μια διημερίδα εσωτερικής παθολογίας, με όλα τα δεδομένα να έχουν τεθεί επιτάπητος και βεβαίως να βγάζουν τα δικά τους συμπεράσματα. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε απόψε στο Δελτίο Ειδήσεων της Crete TV τον καθηγητή εσωτερικής παθολογίας και λοιμόξεων, τον διευθυντή της παθολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, τον κύριο Διαμαντή Κοφτερίδη. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αυτό που κρατάω, παρακολουθώντας και το χθεσινό ρεπορτάζ της Crete TV, είναι ότι η Κρήτη έχει τρεις αρνητικές πρωτιές όσον αφορά την υπέρταση, το διαβήτη και βεβαίως την ίδια ώρα έχουμε πρόβλημα και με την παχυσαρκία. Πράγματι, αυτό όμως δεν αφορά μόνο την Κρήτη, αφορά όλο τον πλανήτη. Υπάρχει πρόβλημα, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο, από την πέμπτη παχυσαρκία. Υπάρχει πρόβλημα σε όλο τον κόσμο. Η παχυσαρκία είναι περίπου το 13% του πληθυσμού της γης με τα δεδομένα των περασμένων ετών. Τα νέα δεδομένα θα φέρουν ακόμη μεγαλύτερα όρια, αλλά πάνω από το φυσιολογικό βάρος έχει ο μισός πληθυσμός της γης. Να πούμε για το διαβήτη ότι ένα 10% με 11% του πληθυσμού της γης πάλι πάσχει από ζαχαροδιαβήτη. Τα ποσοστά είναι αντίστοιχα και στη χώρα μας. Και η υπέρταση, 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι έχουν υπέρταση, οι μισοί από αυτούς δεν το γνωρίζουν. Και αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό. Θα πρέπει δηλαδή κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν σε επαφή με τον γιατρό, θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με την πρόληψη, γιατί αυτό κάνει η παθολογία. Πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία. Στην ημερίδα της Ελληνικής Εσωτερικής Εταιρείας Παθολογίας αναφερθήκατε και στα νέα φάρμακα, στα φάρμακα νέας γενιάς που ουσιαστικά βοηθούν στην θεραπεία πολλών ασθενών για να κάνουν την καθημερινότητά τους καλύτερη. Σίγουρα υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλές θεραπείες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν. Οι θεραπείες αφορούν όλο το φάσμα των νόσων, των νοσημάτων της παθολογίας. Και όταν χρησιμοποιηθούν σωστά μπορούν να δώσουν πολύ καλά αποτελέσματα. Τώρα, ακούσατε νωρίτερα τον μετεωρολόγο και αυτή την εβδομάδα θα είναι το κρύο αρκετό στην Κρήτη. Έχουμε μπει και επίσημα στην περίοδο της γρήπης, σωστά, αλλά και του κορονοϊού. Να ξεκινήσουμε με τη γρήπη. Υπάρχει ένα χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού. Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή? Είστε διευθυντής στην μεγαλύτερη παθολογική κλινική της Κρήτης και σε μια από τις μεγαλύτερες σε ολόκληρη τη χώρα. Ο κόσμος είναι μάλλον κουρασμένος από την πανδημία και από τα εμβόλια και ίσως αυτό ήταν η αιτία φέτος που δεν είχαμε καλά ποσοστά εμβολιασμού. Βέβαια τα εθνικά δεδομένα δεν τα γνωρίζω ακόμη, αλλά είναι πράγματι χαμηλότερο το ποσοστό από τα άλλα χρόνια. Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι πρέπει να εμβολιαστούν οι ευάλωτες ομάδες, διότι η γρήπη είναι μια σοβαρή νόσος, έχει σοβαρές επιπλοκές σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καλή άμυνα και δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτή τη σοβαρότητα της γρήπης. Διότι δεν είναι μια απλή ίωση, έχει και επιπλοκές και έχει και έτσι ψηλό πυρετό, έντονη καταβολή. Και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολλά προβλήματα άλλα υγείας, είναι άνθρωπος ο οποίος είναι ευάλωτος για να έχει και επιπλοκές σοβαρές. Τα προηγούμενα χρόνια και ιδιαίτερα στην περίοδο της πανδημίας η γρήπη φαίνεται ότι είχε σχεδόν εξαφανιστεί. Αυτό οφείλεται στα αυξημένα μέτρα ατομικής προστασίας των πολιτών. Και ποια είναι η εικόνα σήμερα στην παθολογική κλινική? Έχετε νοσηλίες σοβαρές από γρήπη? Υπάρχει αυτή τη στιγμή μία αύξηση, τώρα όμως αυτή την τελευταία εβδομάδα εμφανίστηκε. Mm-hmm. Μπήκαμε δηλαδή ουσιαστικά στην επιδημία της γρήπης την εποχιακή. Αυτό διαπιστώθηκε τις τελευταίες 10 ημέρες, που σημαίνει ότι από εδώ και πέρα τα κρούσματα θα αυξηθούν πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι καλή στο νοσοκομείο, αλλά τις επόμενες ημέρες περιμένουμε πράγματι αύξηση των κρούσματων και της γρήπης, αλλά και των άλλων ιώσεων της εποχής, όπως είναι ο κορονοϊός, ο οποίος σταθερά δίνει πολύ αυξημένο αριθμό κρούσματων όλο το καλοκαίρι και συνεχίζει ακόμη και τώρα. Και έχουμε και τον συγκητιακό, τον αρνευστικό ιό. Έχουμε αυτή την τριπλή δηλαδή επιδημία αυτή την εποχή, η οποία θα μας δώσει και αυτή μια πίεση στο σύστημα υγείας. Όσον αφορά την γρήπη, θα ήθελα λίγο να λειτουργήσετε συμβουλευτικά προς τους τηλεθεατές. Ποιες είναι οι ομάδες των πολιτών που θα έπρεπε να εμβολιαστούν? Η ηλικία είναι ένα πολύ σημαντικός παράγοντας κινδύνου και άρα λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το ηλικιακό κριτήριο πρέπει να εμβολιαστούν. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συνοσηρότητες, έχουν δηλαδή προβλήματα διαβήτη, υπέρταση, καρδιαγγειακά, εγγυακά, κεφαλικά, νεφρική ανεπάρκεια, υπατική νόσο, όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι ευάλωτοι και όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα ωφεληθούν πάρα πολύ αν εμβολιαστούν και μπορούν να εμβολιαστούν ακόμη και τώρα. Παρότι είμαστε μέσα στην περίοδο, πάντα το όφελος είναι μεγάλο ακόμη
και μέσα στον χρόνο και μέσα στον Δεκέμβριο και μέσα στον Ιανουάριο. Ας μην το αμελήσουν, ας εμβολιαστούν, θα ωφεληθούν σίγουρα. Είπατε για τον κορονοϊό ότι έχουμε πάρα πολλά κρούσματα. Δεν έχουμε όμως βαριές νοσηλίες, δεν έχουμε βαριά περιστατικά. Πια ο κορονοϊός έχει αποτυπωθεί στην καθημερινότητα των πολιτών σαν μία ίωση που την περνά στο πόδι, με κάποια μέτρα ατομικής προστασίας, ειδικά στις νεαρότερες ηλικίες. Έτσι ακριβώς. Αυτό να το τονίσουμε, ότι οι νέοι άνθρωποι έχουν μια ήπια νόσο πλέον, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ευάλωτοι, ιδιαίτερα αυτοί που είναι ανοσοκατασταλμένοι, ένας πληθυσμός ο οποίος νοσεί και μπορεί να νοσήσει και πολύ σοβαρά, δεν θα πρέπει να μιλήσουν ούτε τον εμβολιασμό, αλλά ούτε και τις θεραπείες που έχουμε. Από τη στιγμή που κάποιος έχει προβλήματα υγείας σοβαρά και νοσήσει με κορονοϊό, θα πρέπει να συμβουλευτεί τον γιατρό του και να λάβει τη θεραπεία, την αντιϊκή που έχουμε, είτε από το στόμα του στο σπίτι, είτε και ακόμη και στο νοσοκομείο. Βαριά περιστατικά στην παθολογική κλινική του Παγνία έχετε αυτή τη στιγμή, κύριε καθηγητά? Υπάρχουν ασθενείς μεγάλης ηλικίας οι οποίοι είναι βαριά και οι οποίοι νοσηλεύονται με κορονοϊό, και κάποιοι ανοσοκατασταλμένοι οι οποίοι επίσης είναι με κορονοϊό, με βαρύτερη νόσο. Ένα τελευταίο ερώτημα. Επειδή υπάρχει μια διαφοροποίηση στο κομμάτι των ιώσεων, παιδικών και ιώσεων στους ενήλικες, βλέπω ότι ακόμα και σήμερα στην Κρήτη εξακολουθούν οι άνθρωποι που έχουν κάποια χαρακτηριστικά όπως καταρροή, υψηλό πυρετό, και αυτό να είναι αποτέλεσμα μιας ίωσης, να λαμβάνουν αντιβιωτικά. Ποια είναι η συμβουλή σας? Η συμβουλή είναι ότι τα αντιβιωτικά δεν είναι καραμέλες. Θα πρέπει να προσέχουν, να συμβουλεύονται τον γιατρό τους, και εφόσον ο γιατρός τα συστήσει, βεβαίως θα τα πάρουν γιατί τα χρειάζονται, αλλά να μην παίρνουν την πρωτοβουλία να παίρνουν από μόνοι τους αντιβίωση. Υπάρχουν ομάδες ασθενών που θα ωφεληθούν σίγουρα για τα αντιβιωτικά, αλλά αυτό θα είναι καλό να γίνεται πάντα με συμβουλή γιατρού και να μην γίνεται αυτοβούλος, διότι πολλές φορές κάνουμε υπερκατανάλωση. Η κατανάλωση αντιβιωτικών οδηγεί μαθηματικά σε αύξηση της αντοχής, της μικροβιακής αντοχής, και τα αποτελέσματά της είναι δραματικά μετά μέσα στα νοσοκομεία αλλά και στην κοινότητα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας απόψε εδώ. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.